εργασίας. 15 ετίας, από το 2001 έχουν να δημιουργηθούν τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Από την άλλη μεριά, και κυρίως αυτό που λέγα για τη δίκαιη ανάπτυξη, οι μισές από αυτές τις θέσεις εργασίας είναι part-time δουλειές, κακοπληρωμένες. Τα ίδια στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν ότι ενώ έχουμε μια αύξηση απασχόλησης, φαίνεται να μειώνεται το μέσο μεροκάματο και ο μέσος μισθός. Εκείνο το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν. Πάμε λίγο στα πιο άμεσα, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ. Ναι, αμέσως, μισό λεπτό. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ακριβώς αυτό θέλω να πάω. Χθες είπατε, και διαβάζω ακριβώς τη δήλωσή σας, στο μέλλον όλοι οι Έλληνες θα είναι προστατευμένοι από τη φτώχεια με το θεσμό της Εθνικής Σύνταξης. Θέλω να μου πείτε τι εννοείτε, κύριε Υπουργέ. Μπορούν να ζουν οι Έλληνες πολίτες με 384 ευρώ. Να θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το 2010 ο νόμος Λοβέρδου, ο 3863 του 2010, είχε ορίσει την βασική σύνταξη, κάτι ανάλογο με τη δική μας εθνική, στα 360 ευρώ. Και αυτό έγινε μια περίοδο που η Ελλάδα ήταν κατά το 1 τέταρτο πιο πλούσια. Δηλαδή, είχαμε 25% μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν από ό,τι σήμερα. Ποτέ δεν έχω πει ότι είναι πολλά χρήματα αυτά. Πώς ορίστηκαν όμως τα 384 ευρώ? Ορίστηκαν όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το όριο της φτώχειας, δηλαδή το 60% του μέσου εισοδήματος. Ακριβώς επειδή είναι τόσο φτωχή τώρα η ελληνική κοινωνία, γι' αυτό είναι σε αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο το όριο της φτώχειας. Συνδέσαμε όμως στο νόμο μας την Εθνική Σύνταξη, όπως και τις άλλες συντάξεις, την ανταποδοτική, με την ανάπτυξη. Άρα τώρα που θα ανεβαίνει η οικονομία, θα ανεβούν και οι συντάξεις. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να σας πω είναι ότι κανείς δεν θα πάρει μόνο 384 ευρώ. Τα 384 ευρώ τα δίνει το κράτος από τη φορολογία, σαν τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται επειδή η σύνταξη. Επειδή ακούμε πάντως δηλαδή από την κυβέρνηση, ακούμε ότι το δεύτερο εξάμεινο. Κυρία Στασοπούλου, πάνω σε αυτό που απλώς, λέτε. Ναι, πάνω σε κυρία αυτό Στασοπούλου, απλώς να εξηγήσω αυτό. Όχι, θα δεχτώ την ερώτηση. Απλώς να ολοκληρώσω τη φράση. Ναι. Κανείς δεν πρόκειται να πάρει με το νέο ασφαλιστικό μας σύστημα μόνο 384 ευρώ. Αυτό είναι το εγγυημένο ποσό που δίνει το κράτος από τη φορολογία. Σε αυτό θα προσθεθεί το κομμάτι που αντιστοιχούν στις φορές. Γι' αυτό λέμε ότι η Εθνική Σύνταξη, σαν τρόπος αντιμετώπισης φτώχειας, είναι πολύ καλύτερη από το ΕΚΑΣ. Γιατί το ΕΚΑΣ ήταν ένα προνοιακό επίδομα, κάθε χρόνο δινόταν ή δεν δινόταν ανάλογα με τα εισοδήματα, ενώ η Εθνική Σύνταξη θα δοθεί σε όλους και πάντοτε θα αντιστοιχεί εκεί που ορίζει στο όριο φτώχειας, το όριο φτώχειας Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, επειδή ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης να λέγεται συνεχώς ότι το δεύτερο εξάμηνο, για παράδειγμα του 2017, θα είναι πολύ καλύτερο και σιγά σιγά θα επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Εσείς ως Υπουργός Εργασίας λέτε αυτή τη στιγμή. Ήδη, όχι το 2017. Εγώ λέω από το επόμενο έτος. Εσείς λέτε δηλαδή ότι θα επαναφέρετε και τις συντάξεις με το που γίνει αυτό, στα πρώτερα επίπεδα? Όχι, ακούστε, δεν λέω κάτι. Είναι στο νόμο, κύριε Αναστασοπούλου. Ο νόμος λέει ότι οι συντάξεις θα αυξάνονται κάθε χρόνο ανάλογα με το ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και τον πληθωρισμό. Επομένως, εάν του χρόνου ή αυτό το χρόνο ήδη έχουμε θετικούς δείκτες ανάπτυξης, αυτό αυτομάτως μεταπεφρώνεται σε αύξηση συντάξης. Δεν είναι υπόσχεση. Είναι στο νόμο που έχουμε ήδη θεσπίσει. Ο άνθρωπος, ωστόσο, ο οποίος παίρνει, κύριε Υπουργέ, σύνταξη 384 ευρώ, φαντάζομαι ότι θεωρείται πως είναι φτωχός. Κανείς δεν παίρνει 384 ευρώ μόνο με βάση τον νέο ασφαλιστικό νόμο. Όπως είπατε προηγουμένως, αυτή είναι η βάση. Και προφανώς κανείς που παίρνει 384 ευρώ δεν μπορεί να πούμε ότι ανταποκρίνεται αυτό το ποσό στις πραγματικές του ανάγκες. Αλλά τι έπρεπε να κάνουμε με τον ασφαλιστικό νόμο? Δύο πράγματα. Να αντιστοιχίσουμε τις παροχές στις εισφορές στο επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας, αυτό το ένα. Και το δεύτερο, οι ίδιοι κανόνες για όλους. Στο παρελθόν, ακριβώς επειδή είχαμε ένα πελατειακό σύστημα που δεν μπορούσε να οργανώσει το συνταξιοδοτικό με βάση αυτούς τους απλούς κανόνες της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, είχαμε φτάσει σε εκρηκτικές καταστάσεις, σε ελλείμματα της τάξης των 9% του ΑΕΠ. Αν δεν επεβαίναμε, οι σημερινοί εργαζόμενοι, εσείς και ένα Στασοπούλου, δεν θα παίρνατε ποτέ σύνταξη. Επειδή σας ακούω συνεχώς να λέτε ότι δεν έχουν περικοπεί οι κύριες συντάξεις, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. ΕΚΑΣ, επικουρικές, αύξηση φοράς υπέρ του ΕΟΠΗ, οι μειώσεις στα μερίσματα που λέγαμε και νωρίτερα. Όλα αυτά, κύριε Κατρούγκαλ, δεν είναι απώλεια εισοδήματος. Τι αλλάζει δηλαδή στην καθημερινότητα των πολιτών? Είπαμε ότι το πρώτο στοίχημα ήταν να έχουμε ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα από εδώ και πέρα. Και από εκεί και μετά να προστατεύσουμε στο βαθμό που γίνεται, στο βαθμό δηλαδή που έχουμε τη δυνατότητα με βάση τις σημερινές δυνατότητες της οικονομίας, να προστατεύσουμε το εισόδημα των συνταξίουχων. Και όλες μας οι δεσμεύσεις τηρήθηκαν. Ποτέ δεν μειώσαμε τις κύριες συντάξεις. Στις επικουρικές υπάρχει όχι μείωση οριζόντια όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας,
αλλά επανυπολογισμός με βάση το νέο κανόνα, δηλαδή υπολογίζουμε και τις παλιές συντάξεις με το νέο κανόνα που θα υπολογίζονται στο εξής οι επικουρικές συντάξεις, και όταν το αποτέλεσμα της, του επανυπολογισμού αυτού οδηγεί σε μικρότερη επικουρική σύνταξη και πάλι προστατεύουμε το εισόδημα των εργαζομένων, όταν το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής σύνταξης είναι κάτω από 1.300 ευρώ. Άρα θα αυτή... μου πείτε τα 1.300 ευρώ είναι πολλά. Ναι. Προφανώς δεν είναι πολλά. Άρα... Αλλά ξαναλέω, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κατάσταση και ποιες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας. Και κυρίως την υπόσχεση που δίνουμε. Ότι όσο ανεβαίνει η οικονομία θα έχουν μεγαλύτερη ανωδική συντάξη. Όσα λέγατε κι εσείς προεκλογικά, δεν ξεχνάμε τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κρίθηκαν για αυτό που έκαναν. Ωστόσο κι εσείς ποτέ δεν είχατε πει, δεν είχατε πει στον ελληνικό λαό ότι θα περικοπούν οι επικουρικές συντάξεις, για παράδειγμα. Και θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε εσείς από τη θέση που βρίσκεστε. Μισό λεπτάκι. Εγώ αντιθέτως από την αρχή έχω πει, όταν ανέλαβα αυτό το Υπουργείο, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι ηλεκτρική καρέκλα, ότι δεν θα υπάρχουν οριζόντιες μειώσεις και ότι ο βασικός μας στόχος θα ήταν να προστατεύσουμε το εισόδημα των μικρών και των μεσαίων συνταξιούχων και να μην έχουμε οριζόντιες μειώσεις που από τη φύση τους είναι άδικες. Ανταποκριθήκαμε πλήρως σε αυτή την υπόσχεσή μας. Εάν τώρα αναφέρεστε, γιατί άκουσα προηγουμένως και τη συζήτηση. Πώς προστατεύετε το εισόδημα? Σε εξαγγελίες μας πριν από τις εκλογές. Προστατεύεται το εισόδημα απολύτως, κυρία Αναστασοπούλου, όλων των συνταξιούχων που έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής μέχρι τα 1.300 ευρώ. Και αυτή είναι το 80% των συνταξιούχων. Γενικά, στην κατάσταση την οποία παραλάβαμε, έπρεπε να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε όσο γινόταν πιο δίκαια τα βάρη. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι, κύριε Κατρούγκαλε, που παίρνουν 480 ευρώ. Στο τέλος λοιπόν του 2018 χάνουν και το ΕΚΑΣ. Εσείς, ως Υπουργός Εργασίας, σκοπεύετε να κάνετε κάτι γι' αυτό? Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι το ΕΚΑΣ ήταν εκτός διαπραγμάτευσης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Γιατί είχε καταργηθεί από τον Ιούλιο του 2015 με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, που τώρα δημαγωγούν για την κατάργησή του. Είχε ήδη προαναγγελθεί από το email Χαρδούβελη. Εμείς στη θέση του ΕΚΑΣ βάλαμε, όπως προανέφερα, την Εθνική Σύνταξη, που για τους νέους συνταξιούχους πράγματι αποτελεί αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σωστά όμως με ρωτάτε. Τι όφελος θα έχουν οι νέοι, οι παλιοί συνταξιούχοι αυτοί που είναι πράγματι από τους φτωχότερους συμπολίτες μας και που χάνουν τώρα το ΕΚΑΣ? Για αυτούς θα έχετε δει ότι ήδη ψηφίσαμε στο τελευταίο νόμο πριν από το κλείσιμο των διακοπών της Βουλής ένα νόμο που έχει ορισμένα μέτρα ανακούφισης. Που ναι, μεν δεν αναπληρώνουν πλήρως την απώλεια εισοδήματος, ανακουφίζουν όμως τους ανθρώπους αυτούς. Τα μέτρα αυτά είναι ότι στο εξής θα παίρνουν τα φάρμακά τους χωρίς καμία συμμετοχή, δωρεάν. Ότι θα έχουν μια επιστροφή εισοδήματος ανάλογη με το 30% του εισοδήματος που έχασαν από το ΕΚΑΣ. Όσοι από αυτούς ήταν ζευγάρι συνταξιούχων και το έχασαν και οι δύο, ο ένας από τους δύο θα συνεχίσει να το παίρνει. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία άνω του 80% και όπου έπαιρνε ΕΚΑΣ, αυτός θα συνεχίσει να το παίρνει. Αυτά και επίσης απαλλάξαμε όλους όσους χάνουν το ΕΚΑΣ από το 6% τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι θα γίνει κάτι, θα βρεθεί κάποιο ισοδύναμο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει προκύψει με το ΕΚΑΣ, εννοούσε όλα αυτά? Δηλαδή θέλω να πω από τον Αλέξη Τσίπρα να περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο στη ΔΕΘ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα? Είπαμε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για την Ελλάδα και την ανάπτυξη που θέλουμε. Δεν πρόκειται να είναι κατάλογος παροχών η ομιλία του Πρωθυπουργού της Θεσσαλονίκη. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που γυρίζουμε πίσω στην ανάκαμψη και πρέπει να επενδύσουμε όλοι σε αυτή. Μόνο έτσι μπορεί η Ελλάδα να ξανασταθεί στα πόδια της. Άρα δεν ξανακάνετε το ίδιο λάθος, καταλαβαίνω, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν κάναμε λάθος, κύριε Αναστασοπούλου. Όταν λέγαμε, και θα το πω εγώ γιατί δεν με ρωτήσατε εσείς, για τη 13η σύνταξη, ας πούμε, ή για την άνοδο των κατώτατων μισθού πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, τι θέλαμε? Να αναστρέψουμε τη λιτότητα που πράγματι κατέστρεφε και συνεχίζει να καταστρέφει τη χώρα. Παλέψαμε μέχρι σε σκάτων για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη συμφωνία από αυτή που αναγκαστήκαμε
να δεχτούμε σαν αναγκαστικό συμβιβασμό τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς. Ξέρατε δεν τότε ότι ήμασταν μια χρεοκοπημένη χώρα. Η αντίθεση μας τελικότητα στον οφειλελευθερισμό. Ξέρατε ότι ήμασταν μια χρεοκοπημένη χώρα. Το λέτε. Και ρωτάω κάτι, μισό λεπτό, κύριε Κατρούγκαλ, γιατί είχαμε και σχετική δήλωση χθες από την κυρία Αναγνωστοπούλου. Δεν καταλάβατε. Όχι, μπορεί να τάζουμε. Ακούστε τι λέω. Το επιχείρημά μου είναι το εξής. Προφανώς ήμασταν χρεοκοπημένη χώρα τον Ιανουάριο του 2015. Αλλά η πολιτική της λιτότητας δεν επανορθώνει την οικονομία. Αντιθέτως, τη βάζει πάλι σε μια αργή σπήρα θανάτου. Μόνο μια πολιτική που θα είναι αντίθετη στην πολιτική της λιτότητας μπορεί να αναστρέψει την πορεία της καταστροφής και να μας βάλει πράγματι σε ράγες ανάπτυξη. Αυτή που εφαρμόζεται τώρα δεν είναι πολιτική λιτότητας, δηλαδή. Αυτό το μνημόνιο που υπογράψαμε περιλαμβάνει πολλά μέτρα λιτότητας και εφεσιακά και πολλά μέτρα νεοφιλελεύθερα. Και το στίχημά μας είναι ακριβώς να αδρανοποιήσουμε αυτά τα μέτρα με αντίθετα μέτρα αναπτυξιακά και με αντίθετα μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας και νεοφιλελεύθερα. Εκεί κρινόμαστε. Λοιπόν. Προφανώς το μνημόνιο που υπογράψαμε, πολύ ποιότερο από τα προηγούμενα, έχει αυτές τις νεοφιλελεύθερες αιχμές. Η πολιτική μας όμως επιδιώκει ακριβώς να τις εξουδετερώσει. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, κύριε Κατρούγκαλη. Ζητώ 2 λεπτά υπομονής για να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky στις 2. Από 29 Αυγούστου.